σας γνωρίζω έναν ένα ξεχωριστά. Και έχουμε σαρθεί με όλες και όλους σε χαρές και λύπες. Ήμουν πάντα δίπλα σας και νιώθω ότι ζητά κι εσείς. Λίγο ή πολύ, θα έλεγα, ήσασταν κοντά μου. Κοντά στις ανησυχίες για τον τόπο μας. Για τον τόπο που μας γέννησε, που ζήσαμε και που τώρα μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Οι ανησυχίες αυτές αποτελούν κοινό μας όραμα για τον τόπο μας. Για τον Δήμο που ονειρευτήκαμε, τον Δήμο Πέρας που τόσο αγαπάμε. Ο λόγος θα κρατήσει πέντε λεπτά μου για τους δημοτικούς και για συγγνώμη από τη Δήμα και από τέλη. Είναι αγκαίος αυτή τη συγκυρία με την πανδημία, τον πόλεμο τελευταία στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, η τοπική αυτοδιοίκηση να μπορεί να ανταποκριθεί τον ρόλο της και να καλύπτει κενά που την αφορούν και που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την κεντρική εξουσία. Οι τοπικές κοινωνίες αναζητούν και θέλουν μια δημοτική ηγεσία να βρίσκεται δίπλα τους, στα δύσκολα. Να δημιουργεί υποδομές που θα διευκολύνουν την καθημερινότητά τους, να στηρίζουν την παραγωγική διαδικασία και την κατασχόληση, να προστατεύει το περιβάλλον και να δημιουργεί δομές με γνώμονα την εξωστρέφεια, την τεχνολογία και την καινοτομία. Ο Δήμος δεν είναι να κλείνει τρύπες που δυστυχώς αυτές γίνονται στις τρίτες χώρες και δυστυχώς σε εμάς συνεχίζεται να είναι το βασικό πρόβλημα να κάνουμε παλώματα ή να κάνουμε χαντάκια. Η Δημοτική Αρχή πρέπει να είναι ικανή να θωρακίσει την κοινωνία μας, τη ζωή μας, το βιός μας από κάθε είδους κίνδυνο από όποια προέρχεται. Η Πέλα που γέννησε το Μέγα Αλέξανδρο είναι το διαβατήριο για το όνομα που θα ενισχύσει την εξωστρέφεια της παραγωγής και του πολιτισμού μας. Οι άνθρωποι πήραν την πρωτοβουλία και συγκροτήσαμε αυτή την παράταξη. Προερχόμαστε από διαφορετικά επαγγελματικά, πολιτικά, κομματικά μετερίζια. Είχαμε και έχουμε όμως ένα συνδετικό και ενωτικό στοιχείο που δεν είναι άλλο από την αγάπη για τον τόπο μας.